Το σημερινό μας συλλαλητήριο έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ελπίδα και ένα αντικατάστατο όπλο στον αγώνα που δίνουμε οι φοιτητές το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να είναι παρά συλλογικός και οργανωμένος αγώνας μας στο πλάι των εργαζομένων και των σωματείων τους. Οι φοιτητές έχουμε ήδη νικήσει, γιατί είμαστε χιλιάδες αυτοί που μέσα από τους συλλόγους μας έχουμε γυρίσει την πλάτη και έχουμε απορρίψει τα σχέδια της κυβέρνησης για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαζώσεις καταστολή. Ο αυταρχισμός και η επιβολή του φόβου δεν πέρασαν. Η φωνή μας ακούστηκε δυνατά μέσα από τα μαζικά, μαχητικά φοιτητικά συλλαλητήρια των προηγούμενων εβδομάδων. Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση δεν έχει πάρει απολύτως κανένα μέτρο για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολών μας και μέσα σε περίοδο πανδημίας πέρασε το νόμο έκτρωμα για την ανώτατη εκπαίδευση, την ίδια ώρα που μείωνε τον προϋπολογισμό για την παιδεία κατά 8% και για τη φοιτητική μέρημνα κατά 39%. Παράλληλα έδωσε ένα σκασμό λεφτά για Ραφάλ και τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ. Τη στιγμή που η εργασιακή μας προοπτική υποβαθμίζεται, οι σπουδές μας είναι σε αναμονή, υπάρχουν πρωτοετοί συμφοιτητές μας που δεν έχουν μπει καν στο αμφιθέατρο. Οι φοιτητές ιατρικής, για παράδειγμα, βρισκόμαστε ένα ολόκληρο χρόνο μακριά από τις σχολές, τις κλινικές και τα εργαστήριά μας. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να εντείνει την επίθεση στα δικαιώματα, ελπίζοντας ότι δεν θα αντιδράσουμε. Εντείνει την καταστολή για να μας τρομοκρατήσει, για να μας κάνει να σκύψουμε το κεφάλι. Η ένταση της καταστολής σε βάρος των φοιτητών απέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως αυτό ακριβώς έρχεται να εξυπηρετήσει και ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Μας αντιμετωπίζουν σαν εγκληματίες επειδή θέλουμε να ανοίξουν οι σχολές μας. Με τον νόμο τους επιχειρούν να βάλουν το χέρι στις συλλογικές μας διαδικασίες, στον οργανωμένο μας αγώνα. Μας φοβούνται, γι' αυτό έχουν λυσάξει να καταστήλουν κάθε φωνή που αγωνίζεται και αντιστέκεται. Γι' αυτό βαράνε στο ψαχνό, γι' αυτό και συκοφαντούν τους αγώνες των εργαζομένων, των φοιτητών, των υγειονομικών που δίνουν τη μάχη μέσα και έξω από τα νοσοκομεία, διεκδικώντας υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, συμπληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας και οι φοιτητές μαζί με τον εργαζόμενο λαό καθημερινά παλεύουμε για την προστασία της υγείας και της ζωής, μετρώντας πλήγματα σε ανθρώπινες ζωές και στις σπουδές μας. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έχει αφήσει γυμνό το δημόσιο σύστημα υγείας, αδύναμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας, αφού τα κενά, οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό το έχουν σπαραλιάσει, ενώ παράλληλα μετατρέπεται από την πανδημία σε σύστημα μίας νόσου. Την ίδια στιγμή, κλινικάρχες και ιδιωτικός τομέας της υγείας θησαυρίζουν πάνω στον πόνο του λαού και στην ίδια στιγμή μετράμε χιλιάδες νεκρούς μέσα σε εργασιακούς χώρους και εκατοντάδες νοσούντες εξαιτίας της παντελούς έλλειψης μέτρων προστασίας. Όπως όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα, οι φοιτητές ενώνουμε τη φωνή μας με τους υγειονομικούς, με τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με τον ιό για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα. Με ελάχιστα μέσα πρόληψης, προστασίας, με διαθέσιμες κλίνες και προσωπικό. Μέσα σε νοσοκομεία που φέρνουν βαρύ το στίγμα της υποχρηματοδότησης χρόνων. Βρισκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων των συναδέλφων που δεν μάσησαν μπροστά στην τρομοκρατία, μπροστά στην καταστολή, τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και στις σχολές. Σε όλους εκείνους που βγαίνουν μπροστά καθημερινά για να αναδείξουν τις εγκληματικές ευθύνες που φέρνουν οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την τραγική κατάσταση στον χώρο της υγείας. Σε αυτούς, η κυβέρνηση είχε το θράσος να φορτώσει τις ευθύνες της ενδονοσοκομιακής διασποράς για να συγκαλύψει τις δικές της εγκληματικές ολιγορίες. Μας βρίσκουν στο πλάι τους στις διεκδικήσεις για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, για τις προσλήψεις υγειονομικών, στην επαναλειτουργία όλων εκείνων των νοσοκομείων που έβαλαν λουκέτο τα προηγούμενα χρόνια, στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως και στην άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών που δημιουργεί η πανδημία. Τους ξεκαθαρίζουμε. Όσο η κυβέρνηση επιμένει με χυδαίο τρόπο να αξιοποιεί την πανδημία για τη συνέχεια της αντιλαϊκής της πολιτικής, όσο επιμένει να αρνείται να κάνει διάλειμμα από την πολιτική που ματώνει καθημερινά εμάς και τις οικογένειές μας, η δική μας διεκδίκηση θα συνεχίζει και θα δυναμώνει. Με όρους οργανωμένης απειθαρχίας τους ξεκαθαρίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όλα όσα έχουμε ανάγκη, τα δικαιώματά μας σε μόρφωση, σε υγεία, γιατί η μάσκα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις φωνές αγώνας και διεκδίκησης, οι οποίες κάθε μέρα θα δυναμώνουν.